Στο ψηλότερο χωριό των Βαλκανίων, στη Σαμαρίνα Γρεβενών, υπάρχει ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί, στη στέγη του ιερού, έχει φυτρώσει ένα πεύκο. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, το δέντρο αυτό βρίσκεται στη στέγη εδώ και 150 χρόνια και αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα, γιατί το κρατάει το χέρι της Παναγιάς. Η Σαμαρίνα, όπως είναι γνωστό, είναι το πιο ψηλό χωριό της Ελλάδος, υψομετρικά. Η πλατεία του χωριού έχει 1480 μέτρα υψόμετρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο νερό ναό της κοιμήσεως Θεοτόκου Σαμαρίνας, στον Άβλιο χώρο. Όπως βλέπετε εδώ, επάνω στην οροφή του ιερού, είναι το πεύκο, το οποίο είναι κάτι το θαυμαστό για όλους τους Έλληνες επισκέπτες που έρχονται το καλοκαίρι και το βλέπουν. Πολλοί νομίζουν ότι ξεκινάει από μέσα ο κορμός, αλλά μέσα δεν έχει ούτε ριζίδιο, κύριε Σλανίδη. Από τις μαρτυρίες που έχουμε από τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, το πεύκο έχει πάρα πολλά χρόνια. Είναι αναλύωτο έτσι, αν δούμε φωτογραφίες σε αρχές του αιώνα, είναι η ίδια η μορφή του και είναι έτσι πάντα. Και απορίας άξιον είναι πώς στέκεται τόσα χρόνια με αυτές τις καιρικές συνθήκες σε αυτά τα υψόμετρα που είμαστε εδώ, στα 1480 μέτρα. Εγώ είμαι 50 χρονών, το θυμάμαι το δέντρο έτσι. Και οι παππούδες που λέγαν ότι χρονολογείται πάνω από 100 χρόνια. Μάλιστα. Με καιρικές συνθήκες άσχημες, με αέρα, με χιόνια. Πέρυσι είχαμε 3,5 μέτρα χιόνι, τα κλουνάρια λυγίζαν πάνω στη σκεπή και δεν έσπασε ένα κλουνάρι. Κατά τη δική σας άποψη, λοιπόν, είναι θαύμα ή είναι φυσικό φαινόμενο? Θαύμα. Θαύμα είναι. Θαύμα με τις καιρικές συνθήκες και με τον αέρα είναι θαύμα. Θα μπούμε μέσα στο εσωτερικό του ιερού ναού, γιατί πολλοί που το βλέπουν το πεύκο νομίζουν ότι ξεκινάει ο κορμός από μέσα από το ιερό. Και εγώ τους λέω, ρε παιδιά, ούτε ριζίδι δεν υπάρχει μέσα. Όχι, λέει, πάτε, μας έχεις ψέματα. Ξεκινάει ο κορμός. Λέω, ελάτε. Και τους δείχνω μέσα το ιερό. Ούτε ριζίδιο. Μπορούμε να το δούμε κι εμείς. Βεβαίως, γιατί όχι, αλίμονο. Εδώ λοιπόν, Πάτρε, είναι... Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του ιερού ναού, της κοιμής του τόπου Σαμαρίνης. Όπως βλέπετε, είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες. Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο ναός κτίστηκε το 1816 και το 1829 τελείωσε η αγιογράφηση από δύο αδελφούς Σαμαρινέους. Ο ένας ήταν κληρικός και ο άλλος λαϊκός. Δύο αδέρφια, αδελφοί Παπαϊωάννου, το Γένος Παπαϊωάννου. Το τέμπλο, όπως το βλέπετε, είναι ένα αξιόλογο έργο. Πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Αλλά δυστυχώς ο μάστορας δεν άφησε το όνομά του. Άγνωστο χέρι.
Αν βλέπετε στο παραθυράκι και πάνω, φαίνεται ο κορμός. Μερικοί είναι περίεργοι και λένε, «Πάτερ, μας λες ψέματα, ο κορμός ξεκινάει από μέσα στο ιερό». Το σφαίρω εδώ έξω από την ωραία πύλη και κοιτάνε και βλέπουν πράγματι ότι δεν ξεκινάει ο κορμός από μέσα. Και το εντυπωσιακό, Πάτερ, είναι ότι όχι μόνο δεν ξεκινάει, αλλά δεν έχουν πειραχθεί και οι αγιογραφίες. Καθόλου. Ούτε ριζίδιο, τίποτα. Δεν υπάρχει ριζίδιο, τίποτα. Απολύτως. Η οροφή πόσο πάχος έχει γύρω στους 40 πόντους. 40 πόντους. Κατά τη δική σας άποψη, ένα δέντρο τόσων ετών θα μπορούσε να στερεωθεί σε 40 εκατοστά οροφή? Εκτός ιερού, ναι. Όχι, με τίποτα. Εδώ βλέπουμε θεόρα τα πεύκα που τα κάνει ανεμοστρόβολος ο αέρας στο καρυδότσιφλο. Και αυτό εκεί το κρατάει η Παναγία με το χέρι της, η Παναγία. Από την νότια πύλη του ιερού μπορούμε να παρακολουθήσουμε καθαρά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ρίζα. Μπορεί να το δει και ο φακός να το δείξει, για να πιστούν αυτοί που δεν πιστεύουν ότι πραγματικά δεν υπάρχει ρίζα στα τυχώματα. Και φαίνεται καθαρά ότι είναι αναλύωτες και τυχογραφίες. Δεν έχει δηλαδή, αν είχε ρίζα, θα είχε τεινάξει κάπου στο σοφά, ας πούμε, για να δείξει ότι είχε. Ναι. Φαίνεται καθαρά ότι και οι τυχογραφίες είναι αναλύωτες. Το 15 Αύγουστο της Παναγίας, χιλιάδες επισκέπτες έρχονται απ' έξω που βλέπουν το δέντρο και μετά είναι λίγο δύσπιστοι. Και τους φέρνουμε μέσα στο ιερό και τους δείχνουμε στους 40 πόντους που στηρίζει αυτό το θαύμα. Και διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν ρίζες, γιατί αν υπήρχαν ρίζες από μέσα οι αγιογραφίες θα ξυλωνόταν. Είναι κάτι, εμείς πιστεύουμε ότι το κρατάει η Παναγία με το χέρι. Από ό,τι αναφέρονται για την ιστορία του χωριού, αρχίζει να φαίνεται σε ελληνικούς χάρτες από το 1510 ότι υπάρχει χωριό κατοικήσιμο εδώ στη Σαμαρίνα. Πάντα οι κάτοικοι ήταν νομαδικοί, δηλαδή το καλοκαίρι ανέβαιναν στη Σαμαρίνα και το χειμώνα με τα πρόβατα κατέβαιναν στα Χυμαδιά, όσο πιστοποιήσουν στην Λάρισα. Έτσι ήταν η ζωή του χωριού. Και μέναν μόνο οι φύλακες εδώ στο χωριό, όπως είναι ο Μπαρμποφώνης. Είναι θαύμα το πεύκο στο ιερό. Θαύμα. Το 1940 προχωρέσε η Ιταλία εδώ και με το πεύκο το γύρισε προς το δίσοδο. Όχι τα γυρνά. Είπανε να προηθούν στην Κουρετσά. Γεύμα να κάνουν γυρνά. Αλλά όχι. Λάθος. Το πεύκο τους βρίσκει. Το πεύκο τι ρόλο έπαιξε δηλαδή, για πείτε μας. Δεν ξέρω πάνω. Μόλις το είδανε, τι είπαν δηλαδή οι Ιταλοί. Θαυμάσανε. Ναι. Θαυμάσανε. Μόλις είδαν το θαυμάσανε και ζήσαν προς τα γέννα. Είμαι γεννημένος το 1942. Από το 50 και μετά που άρχισα να θυμάμαι, το θυμάμαι όπως ακριβώς είναι τώρα, στις ίδιες διαστάσεις. Γιατί δεν μπορεί να φύγει, φαίνεται απάνω, και κάπως πρέπει να του παίρνουν τα ρεύματα ο αέρας και δεν αφήνει να μεγαλώσει η κορφή. Τώρα, πόσο χρονολογείται? Από ό,τι έχω ακούσει από τον ένα και από τον άλλο, από τις μεγαλύτερες, θα πρέπει να φεύγει από 200 χρόνια. Είδα φωτογραφία στο σπίτι τη μάνα μου και τον πατέρα Νιόνιθ, που ήταν στο πεύκο της εκκλησίας όπως είναι σήμερα, ήταν πριν 52 χρόνια.
Αυτό θυμάμαι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είχα ακούσει και μία ιστορία που μου έλεγε η μάνα μου και ο πατέρας μου ότι κάποιος ανέφηκε να το κόψει αυτό το πεύκο και έγινε κόκαλο και απάνω και έταξε και έκανε το υπόλοιπο της εκκλησίας και έτσι ελευθερώθηκε. Αυτό, αυτή την ιστορία ξέρω από αυτό το. Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα, παιδιά της Σαμαρίνας, κι ας είστε λερωμένα. Το 1904 η Σαμαρίνα αριθμούσε 3.500 κατοίκους, ενώ στα Γρεβενά που είναι πρωτεύουσα του νομού είχε 1.800. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Σαμαρίνα ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε πάντα ζωή, ειδικά τους θερινούς μήνες, και τώρα έχει αρκετά μεγάλη κίνηση και το χειμώνα. Λόγω του χειρουργικού κέντρου της Βασιλίτσας, λειτουργούν εδώ ξενώνες, οι ταβέρνες, έχει καφετερίες, ζαχαροπλαστεία και είδη τυροκομικών προϊόντων που μπορούν να αγοράσουν. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο πλέον, γιατί ενώ ήταν στο βουνό και έπρεπε να δουλεύει χειμώνα, δούλευε μόνο καλοκαίρι. Τώρα πλέον προστίθεται και ο χειμώνα σιγά σιγά και με τον δρόμο της Βασιλίτσας που θα γίνει, θα πάρει ζωή 12 μέρες στον χρόνο του χωριού, που είναι σημαντικό αυτό.